Σε εξέλιξη βρίσκεται και στην Κρήτη ο υποχρεωτικός προσεισμικός πρωτοβάθμιος έλεγχος στα δημόσια κτίρια με προτεραιότητα τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκα, μόλις το 20% των σχολικών κτίριων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα για την αντισεισμική του συμπεριφορά, ενώ ο ρυθμός των ελέγχων λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεων είναι βραδύς. Παρά το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με έναν έλεγχο ο οποίος δεν είχε πραγματοποιηθεί σε ευρεία έκταση από το 2000 μέχρι το 2020, τώρα πια με βάση σύγχρονα συστήματα, με βάση σύγχρονες προδιαγραφές, θα ελέγξουμε όλα τα σχολεία της χώρας, όλα τα νοσοκομεία, όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να ξέρουμε ουσιαστικά τι έχουμε. Και μέσα από αυτή την εικόνα που θα έχουμε, που θα προκύψει, θα ξέρουμε και τις δράσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν από την πολιτεία, από την περιφέρεια, από τους δήμους, προκειμένου να μειώσουμε τη διακινδύνευση. Γιατί ο στόχος μας είναι η μείωση των πιθανών επιπτώσεων που έχουμε από ένα σεισμό και από άλλες φυσικές καταστροφές. Εάν και το δομικό επίπεδο των ιδιωτικών και δημόσιων κτηρίων στη χώρα είναι πάρα πολύ υψηλό και αυτό έχει αποδειχθεί κατά την εκδήλωση μεγάλων σεισμών στην Ελλάδα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν προβλήματα σε περίπτωση σεισμού. Διαπιστώνεται ότι στην Ελλάδα έχουμε σε αντίστοιχους σεισμούς που έχουμε στο εξωτερικό και σε Ελλάδα, σε ομόλογους σεισμούς, στην Ελλάδα έχουμε τις λιγότερες επιπτώσεις ακόμα και από χώρες όπως είναι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Νέα Ζηλανδία, η Ιαπωνία κτλ. Αν πάρει κανένας και σχετίσει σεισμούς με το ίδιο περίπου μέγεθος, με την ίδια δυστυχία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, θα δει ότι στην Ελλάδα είμαστε σε υψηλό επίπεδο, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και αυτό έχει να κάνει με τον αντισεισμικό κανονισμό, αλλά και με την εμπειρία που έχουν και οι Έλληνες μηχανικοί, αλλά και οι Έλληνες οι οποίοι ασχολούνται με την οικονομία. Όπως επεσήμανε ο κύριος Λέκας, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχολεία που είτε είναι παλιά είτε δεν είναι σε καλή κατάσταση. Παράλληλα τίθεται σε εφαρμογή και πιλωτικό πρόγραμμα σε 47 σχολεία του νησιού για τη μείωση της στρωτότητάς τους, δηλαδή των επιπτώσεων που μπορεί να έχει ένα σεισμός. Πιστεύουμε ότι μέσα στον επόμενο χρόνο, το πολύ τον επόμενο 1,5 χρόνο, θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος όχι μόνο για τα σχολεία της Κρήτης, αλλά και για τα σχολεία όλης της Ελλάδας.